οργανικού συντονισμού και επανασύνδεσης 5 υπουργικών χαρτοφυλακίων, αυτών του εσωτερικών, της προστασίας του πολίτη, της διοικητικής μεταρρύθμισης, της μεταναστευτικής πολιτικής και του Μακεδονία Θράκης και βεβαίως και με γραμματείες ισότητας κτλ. Είχα ετοιμάσει όπως όφυλα, διότι υπάρχουν και πάρα πολλοί φορείς που περιμένουν τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, μια κανονική ομιλία επ' αυτών των ζητημάτων. Θα διευκολύνω, θα καταθέσω την ομιλία στα πρακτικά για δημοσίευση, έτσι ώστε να μπορέσει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Πρωθυπουργός να πάρουν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον κύριο Βούτση. Θα ήθελα με τον ίδιο τρόπο να παρακαλέσω και τους εναπομείναντες αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς που δεν μίλησαν και με πολύ ευγένεια παρετούνται του δικαιώματος να καταθέσουν τις ομιλίες τους για τα πρακτικά. Και πραγματικά νομίζω ότι αυτό είναι ένα νέο υπόδειγμα κυβερνητικό που δημιουργείται. Δίνω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης για 10 λεπτά. Κύριε Δραγασάκη, πριν σας δώσω το λόγο, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Σαμαρά σε σχέση με το υπαριθμόν 4 έγγραφο που κατέθεσε για τα πρακτικά και για την πληρότητα της διαδικασίας και την πλήρη ενημέρωση του σώματος. Ανέφερε ένα έγγραφο που, για τα μέτρα που ζητούν το 2014, επειδή αυτό δεν είναι πλήρες, δεν αναφέρει δηλαδή αποστολέα και παραλήπτη, θα παρακαλούσα μέχρι το τέλος της διαδικασίας να κατατεθεί το πλήρες έγγραφο για τα πρακτικά. Κύριε Δραγασάκη, έχετε το λόγο.